Ντουπς, ντουπς, ντουπς και πάλι ντουπς. Έχω πει για πολλά αρώματα που είναι ντουπς στο κανάλι μου και με ζητάτε συχνά για ένα συγκεντρωτικό βίντεο. Οπότε σκέφτηκα τι καλύτερο από ένα πολύ σύντομο βίντεο που να έχει μέσα όλα όσα ντουπς σας έχω αναφέρει στο κανάλι μου. Καταρχήν, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το Vanya Perfumes. Αν είστε νέοι στο κανάλι, με λένε Vanya και σε αυτό το κανάλι μιλάμε μόνο για αρώματα. Αν σας αρέσουν τα αρώματα και θέλετε να στρίξετε το κανάλι, παρακαλώ πολύ 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 για μια εγγραφή. Να πατήσετε και το καμπανάκι να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ανεβάζω βίντεο κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή στις 12 το πρωί. Κάποιες φορές και στα μέσα της εβδομάδας διάφορα μικρά βίντεο που ανεβάζω και στο Instagram. Στο Instagram μπορείτε να με βρείτε σε αυτόν εδώ το λογαριασμό. Είμαστε εκεί μια πολύ πολύ όμορφη παρέα και δεν λέω άλλα. Πάω γρήγορα γρήγορα να δούμε γύρω στα 14, αν θυμάμαι καλά, αρώματα ντουπς. Ξεκινήσω από το Apple Juice από τα Zara. Αυτή η σειρά δεν είναι πάρα πολύ καλή από θέμα performance, αν και είναι πάρα πολύ ωραίο σαν άρωμα. Αλλά ακόμα και το ίδιο το άρωμα στο οποίο είναι ντουπ, για μένα έχει πολύ πολύ κακό performance και πολύ πολύ υψηλή τιμή. Φυσικά είναι ντουπ του Chanel Sans Autant. Σας αρέσει το My Way από Armani ή το L'Interdit από Givenchy? Είναι αρώματα που θυμίζουν πολύ πολύ το ένα το άλλο. Η βάση τους κυρίως είναι η Tuberosa. Εάν σας αρέσουν λοιπόν και δεν ξέρετε ποιο θέλετε να πάρετε ή δεν θέλετε να ξοδέψετε αυτά τα χρήματα, Sublime Epoque από τα Zara. Rose Gourmand από τα Zara. Λατρεμένο άρωμα. Γιατί είναι ντουπ του πολύ 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 αγαπημένου λατρεμένου μου, Roses Vanille από Mancera. Δεν είναι beast of the beast όπως είναι αυτό εδώ που θα διαρκεί 10-12 ώρες σίγουρα, αλλά και αυτό διαρκεί σίγουρα 8 ώρες. Σας αρέσει το Santale 33 από Le Labo και μένα, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η τιμή του και σε αυτή την περίπτωση αν δεν σας αρέσει και εσάς, θα σας προτείνω το New York από τη συνεργασία Zara Jo Malone, το οποίο δεν είναι απλά κοντά, είναι πάρα πολύ κοντά στο Santal 33 από Le Labo και για μένα είναι ακόμα καλύτερο. Σας άρεσε το Oud Bouquet από Lancôme και τέτοια αρώματα γλυκά με rose και oud? Το Oud Bouquet έχει καταργηθεί, αλλά ακόμα και όταν υπήρχε στην αγορά, εγώ προτιμούσα και προτιμώ το Sagaf Oud από Swiss Arabian. Για μένα είναι ακόμα πιο beast από θέμα performance διάρκειας έντασης, σε διαρκεί minimum 12 ώρες. Προσοχή στους ψεκασμούς είναι πάρα πολύ δυνατό. Το μόνο μου θέμα που είχα στην αρχή, τώρα το έχω συνηθίσει, είναι ότι στο άνοιγμα έχει πολύ πολύ oud, αλλά πριν το κρίνετε, περιμένετε να στεγνώσει. Golden Decade από τα Zara. Είναι από αυτήν την όμορφη σειρά με τα ψηλά μπουκάλια. Είναι dupe του Yves Saint Laurent Libre Intense και του Libre. Λίγο περισσότερο πιο κοντά στο Intense. Και αν με ρωτάτε, είναι τόσο smooth και πιο εύκολο φόρετο σε σχέση με αυτά εδώ τα Libre. Σας αρέσει το Lost Cherry από Tom Ford? Σε καμία περίπτωση, σας παρακαλώ, μην ξοδεύετε τα χρήματά σας για αυτό το άρωμα. Είναι αδιανόητα ακριβό και χωρίς κανένα, μα κανένα λόγο, υπέροχο άρωμα, αλλά δεν διαρκεί καθόλου και δεν το μυρίζει κανείς, εκτός από εσάς που το φοράτε με τα βίας. Cherry Smoothie από τα Zara. Απίστευτα οικονομικό και πιστέψτε με, όποτε το φοράω, μίνιμουμ 7 ώρες θα το μυρίζω επάνω μου. Fashionably London από Jo Malone Zara. Όταν το πρωτομύρισα, ήξερα ότι κάτι μου θυμίζει. Πολλοί λέγανε ότι μοιάζει στον Τελίνα exclusive, ότι είναι αυτό το rose, oud, με βανίλια κτλ. Μου το θύμιζε, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση dupe. Το είχα πει και όταν το είχα μυρίσει. Dupe δεν ήταν. Εντάξει, είναι λογικό τα τριαντάφυλλα oud να θυμίζουν πολύ το ένα το άλλο, αλλά με το καιρό αφού το φορούσα και αφού φόρεσα και το άρωμα στο οποίο είναι dupe, ήρθε φλασιά κατευθείαν και είναι πραγματικά dupe, γιατί είναι εξαιρετικά κοντά με το πολύ πολύ αγαπημένο μου σκέρτσο από Miller Harris, στο οποίο ήθελα πολύ να πάρω ένα full size μπουκάλι, αλλά με αυτό εδώ είμαι υπερκαλυμμένη. Είσαι άντρας και σου αρέσει το Silver Mountain Water Creed? Όχι, μην δώσεις αυτά τα χρήματα στην Creed. Θα σου προτείνω το Imperial Gold από την σειρά Le Motif της Orientica. Πολύ πολύ καλή διάρκεια ένταση και πολύ 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 κοντά στο Creed. Κάμερα από Latafa. Όλοι λένε πως είναι dupe του Angel Hair από Kilian. Έχω δείγμα από το Angel Hair και όπως έχω κάνει και ένα βίντεο ξεχωριστά μόνο για αυτό το άρωμα και τα έχω συγκρίνει δίπλα-δίπλα,
θυμίζει πολύ το ένα το άλλο, δεν είναι ακριβώς ντουπ, αλλά είναι ό,τι πιο κοντινό έχω μυρίσει εγώ στο Angel Share, με απίστευτα οικονομική τιμή και στα 100 ml, όχι στα 50 που είναι το Angel Share. Σου αρέσει το Erba Pura από Zerzhoff ή το Kirki από τη Ziana Terenzi? Μισό λεπτό, σε έχω. Royal Amber από την σειρά αυτή εδώ, με τα απίστευτα μπουκάλια της Orientica, πολύ πολύ κοντά, κάπου ανάμεσα στα δύο, με πολύ καλή διάρκεια και ένταση. Είναι πιο απαλό και πιο φρουτώδες από αυτά εδώ. White Neroli από Orientica. Το αγαπώ, το λατρεύω. Είναι ντουπ του Neroli Portofino από Tom Ford. Σε πολύ πολύ καλή τιμή και πολύ καλή διάρκεια και ένταση. Lina Parfum de Marly. Σου έχω δύο εναλλακτικές για αυτό το άρωμα. Η πιο οικονομική είναι το Rose Extase από Nina Ricci. Δεν είναι ακριβώς ίδιο, είναι κάπως το 80% ίδιο. Και σου έχω και ένα το οποίο είναι 99,99% ίδιο, το οποίο είναι το Romantic από την σειρά Art Bellissimo της Orientica. Είναι στη μισή τιμή με το Delina και διαρκεί και αυτό πάρα πολύ. Και φτάσαμε στον βασιλιά των dupes, Baccarat Rouge 540 από Maison Francis Courjean. Όσα dupe και να βγουν, κανένα δεν θα είναι σαν τον Baccarat, ωστόσο έχουν βγει πάρα πολλά και θα σας πω για αυτά που έχω εγώ, τα οποία είναι τρεις εναλλακτικές. Το ένα είναι το πιο οικονομικό και το άλλο είναι αυτό που είναι το πιο κοντινό στο Baccarat. Θα ξεκινήσω με το πιο οικονομικό, το οποίο είναι το Red Temptation από τα Zara. Απλώς είναι λιγότερο γλυκό σε σχέση με το Baccarat και περισσότερο έτσι ξυλώδες. Υπάρχει το Cloud της Ariana Grande, το οποίο είναι απίστευτα γλυκό και μυρίζει πιο παιδικό για πιο νεαρές ηλικίες σε σχέση με το Baccarat. Και υπάρχει και το Amber Rouge από αυτή εδώ τη σειρά Luxury Collection, τη σειρά της Orientica. Είναι το πιο κοντινό στο Baccarat. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο με τα dupes που έχω μιλήσει κατά καιρούς στο κανάλι. Ένα βίντεο που έχει ζητηθεί πολλές φορές. Ελπίζω πραγματικά να είστε ικανοποιημένοι. Περιμένω κάτω στα σχόλια τα δικά σας dupes που έχετε ανακαλύψει και μπορεί να μην τα έχω ανακαλύψει εγώ. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like. Αν δεν σας άρεσε, ένα dislike. Μια εγγραφή, αν θέλετε να στήσετε το κανάλι, είναι δωρεάν. Και θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή στις 12.